Ονομάζομαι Ταβαντζοπούλη Σοφία, είμαι 28 ετών. Κατάγομαι από το Ηράκλειο της Κρήτης και έχω τελειώσει τεχνολόγος γεωπόνος εδώ στο Ηράκλειο, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και υπηρετώ ως εθελόντρια πυροσβέστρια στο πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία 6 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2015, βλέποντας τις μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν το νησί της Κρήτης, αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο των πυροσβεστών και τη βοήθεια στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, ήταν κάτι το οποίο με ευαισθητοποίησε. Τότε έψαξα να βρω πληροφορίες για το πώς μπορώ και εγώ να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους και να γίνω εθελόντρια πυροσβέστης. Για να γίνει κάποιος εθελοντής πυροσβέστης, θα πρέπει να έχει ηλικία από 18 έως 55 ετών, να είναι νόμιμος Έλληνας πολίτης στη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια με καθαρό ποινικό μητρό. Επίσης, θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς και κάποιες υγειονομικές εξετάσεις. Η εκπαίδευση η οποία περνάμε είναι ένα πρόγραμμα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διάρκειας 120 ωρών, περίπου 3 μήνες, όπου εκπαιδευόμαστε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο από αξιωματικούς σε ορισμένα αντικείμενα όπως απεγκλωβισμοί, δασικές πυρκαγιές, ασύρματοι, ασανσέρ, κλίμακες, διασωστική σειρά και οχήματα. Οι αρμοδιότητες ενός εθελοντή πυροσβέστη είναι οι ίδιες με εκείνες του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή η διάσωση της ανθρώπινης ζωής, η προστασία της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Το βασικότερο όλων που λαμβάνω εγώ είναι η ηθική, καθώς και η προσωπική ικανοποίηση, μετά το τέλος κάθε υπηρεσίας. Μου προσφέρονται γνώσεις και μοναδικές εμπειρίες με την ιδιότητα αυτή, καθώς και αρκετές εκπαιδεύσεις σε διάφορα αντικείμενα, αναταχτά χρονικά διαστήματα. Βέβαια και έχω αντιμετωπίσει κινδύνους, διότι είναι στη φύση των συμβάντων που καλούμαστε να επέμβουμε. Ο φόβος είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ως ακόμα ένα μέτρο προστασίας για τους πυροσβέστες. Θυμάμαι δύο δύσκολες αποστολές. Η μία ήταν το 2016 στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έπιασε φωτιά το δημοτικό πάρκινγκ. Εκεί κληθήκαμε για ακόμα μία φορά να επέμβουμε γρήγορα, διότι το θερμικό φορτίο ήταν μεγάλο και κινδύνευαν αρκετά αμάξια. Εκεί είδαμε επίσης και την πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο, καθώς και με την αστυνομία. Το δεύτερο το οποίο θυμάμαι, ίσως φανεί αστείο για τον περισσότερο κόσμο, αλλά ήταν ένα βράδυ όπου μας δόθηκε συμβάν για εγκλωβισμό σε ασανσέρ. Εκεί πήγαμε με την έξοδο και λόγω κάποιων τεχνικών δυσκολιών μας πήρε λίγο περισσότερο χρόνο ο απεγκλωβισμός. Εγώ αυτό που έκανα ήταν να είμαι στην πόρτα και με το χέρι μου να κάνω ψυχολογική υποστήριξη στην κυρία η οποία ήταν εγκλωβισμένη και να τη βοηθώ ώστε να μην πανικοβληθεί. Όταν έγινε ο αποκλωβισμός, η κυρία βγήκε έξω, μου έδωσε μία μεγάλη αγκαλιά και μου είπε «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κοριτσάκι μου για τη βοήθεια την οποία μου πρόσφερες». Φυσικά και έχω αντιμετωπίσει αμφισβήτηση, διότι το πυροσβεστικό σώμα είναι ανδροκρατούμενο. Παρόλα αυτά, προτιμώ να μην έρχομαι σε αντιπαράθεση και να αφήνω την απόδοσή μου να μιλάει για εμένα. Κλείνει το σχερό στα αυτοκίνηση.
για να γίνει κάποιος επαγγελματίας πυροσβέστης, θα πρέπει είτε να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και εμείς οι εθελοντές μετά από 3 χρόνια υπηρεσιών μπορούμε να διεκδικήσουμε μια ειδική κατηγορία της τάξεως του 5%, είτε να πάρει μέρος σε κάποια προκήρυξη που πάλι έχουμε 1000 μόρια κάθε ολοκληρωμένο έτος υπηρεσιών. Ο εθελοντισμός στο πυροσβεστικό σώμα είναι ιδιαίτερος και ενέχει κινδύνους. Κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει εθελοντής θα πρέπει να το αγαπά και να είναι συνειδητοποιημένος πολίτης.